Και εκτός από τον Γιώργο Τσαλίκη που έχει πάρα πολύ χιούμορ, νομίζω ότι και ο Γιώργος Ολιανός το ξέρετε πάρα πολύ καλά το πόσο χιούμορ έχει ο ίδιος. Μάλιστα, έτσι θέλοντας να την πει λίγο και για αυτά τα spoiler τα οποία κυκλοφορούν, μόνος του έδωσε το spoiler το οποίο παρακολουθούσαμε χθες. Ακολουθεί λέει spoiler για τα αγωνίσματα που βλέπετε. Τα πράγματα ξεκίνησαν διαφορετικά. Κάποιοι θέλησαν να σοπάσω. Η αλήθεια όμως πάντα βρίσκει τρόπο να έρθει στην επιφάνεια και δείτε το επόμενο βίντεο για να καταλάβετε το τι ακριβώς εννοεί. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Ναι. Εντάξει, από μακριά. Τα χέρια τους να είναι λίγο πιο πίσω για να τραβάνε το σκηνί. Δεν μπορεί να μπλέξει αυτό το σκηνί. Είναι ανάμεσα σε δύο γκρίκους όπως βλέπετε. Στάθηση είναι λίγο πιο κοντά, γρήγορες, κοφτές κινήσεις. Ο Γκόρνανος δεν το έχει βριακώσει πολύ καλά. Ο Σάκης έχει το πλεονέκτημα τώρα λόγω του βοηθού του. Θα μπει και αυτό στη βάρκα και γρήγορη επιστροφή. Πολλές φορές θα πάνε το 2-2 ο Τάκης, αλλά σοπνίγεται. Βουλιάς και τη βάρκα σχεδόν. Έχουν πρόβλημα τώρα οι μπλε, η βάρκα σχεδόν βούλιαξε. Το καράβι της ομάδας των μαχητών βάζει νερά ήδη από την πρώτη αναμέτρηση. Τρομερό λάθος στον πάτο. Παροδία, υπάρχει μια παροδία που παίζει μια φλογέρα, ας πούμε, που παίρνει παραπονίες. Τι ωραία, να είναι καλά. Ευχαριστούμε, μαράκι μου.